Κυρία Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια κυριολεκτικά. Να ξεκινάει η σχολική χρονιά και τα σχολεία να μην έχουν τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους όλους τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται για να γίνονται κανονικά τα μαθήματα. Σε ορισμένα μάλιστα σχολεία, αυτά τα εκπαιδευτικά κενά παραμένουν και μέχρι το τέλος της σχολικής τους χρονιάς. Πρόκειται φυσικά για την μόνη αδιατάρακτη κανονικότητα της εκπαίδευσης των πολλών τελευταίων χρόνων σε πείσμα της φλιαρίας και της προπαγάνδας όλων των κυβερνήσεων και πάλι των τελευταίων χρόνων. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης φυσικά είναι πρώτον χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων για τις οποίες, αν εξαιρέσουμε κυρίως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ελάχιστη δημοσιότητα υπάρχει σε αντίθεση με τη δημοσιότητα, για να μην πω το θόρυβο ο οποίος προκαλείται, υποκριτικός θόρυβος, όταν ξεσπούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις στα σχολεία ακριβώς για να λυθούν αυτά τα προβλήματα με τα εκπαιδευτικά κενά. Δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, για να καλυφθούν αυτές οι χαμένες διδακτικές ώρες, βεβαίως δημιουργείται μια πολύ μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη πελατεία για τα φροντιστήρια, όπου κυριολεκτικά ξεπαραδιάζονται οι λαϊκές οικογένειες για να καλύψουν τα κενά του δημόσιου σχολείου σε μια παιδεία κατά τα άλλα δημόσια και δωρεάν. Η αιτία φυσικά είναι γνωστή. Για μια δεκαετία, τουλάχιστον με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, δεν έχουν γίνει διορισμοί. Αν εξαιρέσει κανείς ορισμένους διορισμούς, 430 τόσους, που έγιναν και αυτές με δικαστικές αποφάσεις. Και τα χιλιάδες βεβαίως κενά, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κενά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι εκείνα τα κενά προηγούμενων δεκαετιών που ήταν ορισμένες εκατοντάδες, άντε 1000 με 2000, τα κενά φτάνουν στις 30 και στις 35.000 πάρα πολλές φορές. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, ζουν τη δική τους φυσικά ομοιρία. Τώρα, με βάση τους αριθμούς, τους δικούς σας αριθμούς, αν προσθέσουμε τις 31.300 προσλήψεις αναπληρωτών την περσινή χρονιά, μαζί με τις 2.400 συνταξιοδοτήσεις περίπου που έγιναν φέτος το καλοκαίρι, τότε ο αριθμός των φετινών προσλήψεων θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον, με βάση αυτά τα δύο νούμερα, 33.700 εκπαιδευτικοί. Αν δε συνυπολογίσουμε και τα ακάλυπτα περσινά κενά, καθώς και τις επιπλέον ανάγκες νηπιαγωγών εκπαιδευτικών, γιατί έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της προσχολικής, της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, και αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και τις μη λειτουργούσες ακόμη τάξεις υποδοχής για τα προσφυγόπουλα και τις δομές υποστήριξης και εκπαίδευσης προσφυγόπουλων, τότε ο αριθμός των προσλήψεων δεν μπορεί να είναι, κυρία Υπουργέ, μικρότερος από τις 35.000. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 26.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς έναν ακριβή αριθμό αυτών των προσλήψεων ή μια δέσμευση ότι θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Και μιλάμε βέβαια για προσλήψεις αναπληρωτών, όχι για μόνιμους διορισμούς. Άρα λοιπόν θα χρειαστούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον 10.000 προσλήψεις για να ικανοποιηθούν στοιχειωδώς οι όροι λειτουργίας των σχολείων. Βεβαίως η ερώτησή μας είναι αυτή που σας είπα πριν από λίγο: τι θα κάνετε για να καλύψετε αυτά τα 10.000 κενά εκπαιδευτικά άμεσα, και βεβαίως τι θα κάνετε για να δώσετε λύση στο μεγάλο πρόβλημα της αδιοριστίας και της μονιμοποίησης όλων αυτών των χιλιάδων, των δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών. Ευχαριστώ.